Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάλι είναι χειρότερη κατάσταση σε σχέση με πριν. Η φωτιά κινδυνεύει. Όχι, κινδυνεύει, αρχίζει και περνάει στο δρόμο Αλεποχωρίου, εδώ που είναι η διασταύρωση για Αλεποχώρη και άνω Αλεποχώρη. Ναι. Είναι ανεξέλεγκτη. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής προσπαθούν οι επίγειες να την περιορίσουν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται λίγο πριν τα κυκλειδώματα και η δέντρα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να περάσει μέσα στο δρόμο. Ναι. Στο δρόμο του Αλεποχωρίου. Η φωτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, φλόγες φτάνουν στον ουρανό κυριολεκτικά. Πριν λίγο είδαμε να απειλείται άλλο ένα σπίτι, άλλο από αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα. Όσο μιλάμε αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα, η φωτιά έρχεται προς τα εδώ, φυσάει και πραγματικά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η φωτιά περνάει στον δρόμο, είναι άνθρωποι δίπλα, είναι ανάλογα με τις κατευθύνσεις του ανέμου. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείρισή της. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε και όσο ήρθα εδώ κοντά στο σημείο, ο καπνός και η φωτιά έχει έρθει προς το δρόμο. Ναι. Και τώρα μπαίνουν άνθρωποι πραγματικά μέσα στη φωτιά κανονικά για να προσπαθήσουν να την περιορίσουν. Η κατάσταση είναι πραγματικά ανεξέλεγκτη. Κώστα, πυροσβεστική υπάρχει, έτσι? Υπάρχει πυροσβεστική, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει το οτιδήποτε. Ναι, εντάξει, αυτό το σημείο, ναι, από ένα σημείο έχει και μετά. Έχει ξεφύγει. Ναι. Η φωτιά ξεφύγει. Νομίζω ότι είναι στο σημείο τουλάχιστον που βρίσκομαι είναι χειρότερα από όσα έβλεπα στην Πεντέλη. Μάλιστα. Να πούμε ότι και πριν απειλούνταν σπίτια, μεγάλες φλόγες απέναντι από σπίτια με αυλές. Έχει μείνει κόσμος. Υπάρχει κόσμος με λάστιχα που προσπαθεί να βρέξει είτε τις σκεπές, είτε τα δέντρα, είτε τον κήπο, είτε τα βαλκόνια για να μπορέσει να αναχαιτήσει αυτή την κατάσταση. Πλέον δεν έχω ορίζοντα, δεν έχω ορατότητα αυτή τη στιγμή. Η ορατότητά μου φτάνει μέχρι τα 50 μέτρα περίπου από τη μία πλευρά. Από την άλλη είναι λίγο καλύτερα. Είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη όπως φαντάζεστε. Εκεί είναι μόνο σπίτια, Κώστα, ή έχει και άλλου είδους εγκαταστάσεις? Είναι αγροτοδασική, αλλά έχει και κάποια σπίτια. Ναι. Έχει κήπους, καλλιέργειες μικρές. Ναι. Δεν έχει όμως βιομηχανικά και τέτοια. Δεν έχει βιομηχανικά και τέτοια, βιομηχανικές χρήσεις. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση αυτό να περάσει η φωτιά από τη μία πλευρά στην άλλη και νομίζω ότι αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Με δυσκολία κρατώ τα μάτια μου ανοιχτά γιατί έχει πάρα πολύ στάχτη. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, προσπάθησε να ανασυγκροτηθείς και προσπάθησε να είσαι καλά. Και θα μιλήσουμε πάλι, εντάξει? Ναι, ναι. Έλα, γεια.